σας, είμαι εδώ στη χώρα της Χίου και έχω έρθει σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα, το Mastic Origins, που έχει πάρα πολλά προϊόντα με συστατικό του μαστίκα, καλλιτικά προϊόντα. Προσπάθησα να σας μιλήσω έξω, αλλά επειδή περνάμε συνέχεια αυτοκίνητα, νομίζω δεν θα ακουστώ. Δεν ξέρω αν ακούγουμε τώρα με τη μάσκα. Έχω έρθει σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ στη χώρα της Χίου, το οποίο έχει προϊόντα με μαστίχα, πάρα πολλά καλλιτικά προϊόντα. Και πραγματικά θέλω να ρίξω μια ματιά για να ψωνίσω και έχω κάτι για μένα. Και είπα να σας δείξω έτσι λίγο τα προϊόντα. Και έχει Mastic Spa, έχει The Pioneers, γιατί και τα Pioneers είναι χιώτικα. Εγώ αυτό δεν το ήξερα, ότι τα Pioneers είναι χιώτικα. Και έχει και κάποια προϊόντα από citrus, κάποιες μαρμελάδες, κάποια γλυκά του κουταλιού και τέτοια. Οπότε θα σας κάνω κάποια πλάνα από τα προϊόντα να σας δείξω τι βλέπω, τι μου φαίνεται ενδιαφέρον. Και θα σας δείξω και επίσης στο σπίτι τις δικές μου επιλογές. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά. Αυτό λουτράκι ναι. Κρέμες, ε. Ναι. Ρόχα, κρέμες, σκράφι, σώμα, σαμπουάν, κρέμες για μούζο σαμπού, αυτό το είδα. Καλό. Έχει γλυκά μισό μέσα. Εντάξει. Μην τη never asked for nothing more than you. Think about it. If I could, I would be the perfect deja vu. Έκανα τα ψώνια μου από το Mastic Origins. Πήρα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και ανυπομονώ να σας τα δείξω στο σπίτι. Αλλά τώρα πάω να βρω τον Γιώργο με την Αταλία που κάπου βολτάρουν με το καρότσι. Γιατί πήγανε βολτίτσα για να μπορέσω εγώ με την ησυχία μου να κάνω τις επιλογές μου εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα και ευτυχώς φυσάει λιγάκι, δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε πάω να στηρίξω την βολτίτσα. Θα τα πούμε ποτέ. Γεια σας, είναι η επόμενη μέρα. Τι έχω ανοίξει το παράθυρο και βλέπω το περιβόλι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πάω και μέσα σε κάποιο σημείο στο σαλόνι. Αλλά εδώ έχω τέλειο φως γιατί πέφτει πάνω μου. Γι' αυτό κάθομαι εδώ να σας μιλάω. Και ήθελα να σας πω για τη χθεσινή μας βολτά στη χώρα της Χίου, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε και φάγαμε τους καθιερωμένους λουκουμάδες στην άχνη και στην κανέλα με την σοκολάτα. Συνήθως τρώμε με το μέλι, αλλά στην άχνη και στην κανέλα όταν πάμε τρώμε με τη σοκολάτα, το ζούμε δηλαδή πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ευτυχώς ήταν και μια δροσιά σχετικά μέρα, φύσαγε κάπως. Και κάναμε τις δουλειές μας, ψωνίσαμε κάποια πράγματα, πήγα και εγώ και ψώνισα όπως σας είπα στα Mastic Origins. Γιατί ήθελα να πάρω να δοκιμάσω κάποια προϊόντα με μαστίχα. Οπότε και πήρα κάποια πράγματα και είχε και καλές προσφορές. Οπότε σκέφτηκα να σας δείξω τι πήρα. Καταρχήν είχε μια πάρα πολύ καλή προσφορά στα Pioneers, τα οποία είναι χιόπικα, εγώ δεν το ήξερα. Τέλος πάντων είχε μια πολύ καλή προσφορά, 50%. Οπότε πήρα να δοκιμάσω αυτό εδώ το προϊόν, το Eye Makeup Remover. Gentle Eye Makeup Remover, απαλό το μακιγιάζ ματιών με και χρυπαρέλαιο, το οποίο μου φάνηκε έτσι μια καλή επιλογή για το μακιγιάζ των ματιών όταν κάνω κάτι παραπάνω και είναι πιο επιβαρημένο, οπότε πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Και επίσης διάλεξα και αυτό εδώ το conditioner σώματος, κάπως έτσι μου το είπε η κοπέλα, body conditioner Spa Elixir Therapies Magic Touch, για όλους τους τύπους δέρματος, μεγάλα βρώμηση, σαντιγί και βανίλια. Τι ωραία συσκευασία που έχουν τα Pioneers. Πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία τους. Οπότε πήρα αυτά από Pioneers για να τα δοκιμάσω. Πήρα δύο σαμπουάν από Mastic Origins, αυτά εδώ. Το banana shampoo και το ούζο shampoo, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να το διαλέξω αν δεν το μύριζα, γιατί εμένα το ούζο δεν μ' αρέσει. Ενώ μ' αρέσει γενικά το κρασί ή η μπύρα, το ούζο δεν μ' αρέσει.
αλλά δεν μυρίζει ούζο. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα το περνάνε πολύ, η αλήθεια είναι. Α, μυρίζει υπέροχα. Έχει, λέει, είναι αγνώσιμο μπαν επανόρθωση και ενυδάτωση με μαστίχα και αστεροειδή γλυκάνισο. Για καθημερινή χρήση, τα μαλλιά ξαναπαίνουν τη φυσική του λάμψη παραμένοντας ενυδατωμένα και μαλακά. Και είναι όλα vegan αυτά τα προϊόντα του Mastic Origins. Οπότε διάλεξα αυτά τα δύο σοβουά. Πήρα αυτό εδώ το λαβάκι, το οποίο είναι Argan Oil and Mastic, με έλαιο Argan και μαστίχα. Και το συγκεκριμένο είναι για σώμα και μαλλιά. Και πήρα και άλλο ένα, το οποίο είναι μόνο για μαλλιά και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το έχω στη τσάντα θαλάσσης μου. Θα σας το φέρω αργότερα να σας το δείξω. Αυτό εδώ λοιπόν. Και τέλος ήθελα να πάρω και δύο σκραμπ σώματος, να έχω για όλο το χειμώνα που κάνω γενικά συχνά σκραμπ. Και πήρα να δοκιμάσω το αυτό εδώ, το οποίο το είδα και μου άρεσε πολύ και μυρίζει υπέροχα, το οποίο είναι με χιώτικο μανταρίνι από την Butter Scrub. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το δοκίμασα εκεί στο δείγμα που το είχε η κοπέλα και μου το έδειξε, η οποία κοπέλα ήταν πάρα πολύ ευγενική και πολύ εξυπηρετική και την ευχαριστώ πολύ. Και διάλεξα και αυτό εδώ το σκραπ, το οποίο ήταν με λικέρ μαστίχας και κόκκους από Άμμο. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το δοκιμάσω. Ίσως δώσω κάποιο από αυτό δωράκι στη μαμά μου, δεν ξέρω, σε ένα σαμπουάν, θα δω. Αυτά λοιπόν ήταν ένα μέρος από το γιορτή μου, γιατί πλησιάζω 15 Αύγουστο, δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε επειδή πήγαμε στη χώρα και σε 3-4 μέρες είναι η γιορτή μου, σκεφτήκαμε να τα πάρω τώρα τα δωράκια μου. Και το υπόλοιπο δώρο μου ήταν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, να το πω, από το Cosmo Sport. Είχε ανοίξει Cosmo Sport στοιχείο, εγώ τελευταία φορά που είχα έρθει δεν υπήρχε. Και είχε αυτά τα πάρα πολύ ωραία παπούτσια από New Balance, τα οποία είχαν 20% έκπτωση, δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση, αλλά γενικά τα New Balance είναι κλασικά παπούτσια, δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, τα σχέδια. Οπότε δεν νομίζω ότι θα τα έβρισκα και με μεγαλύτερη έκπτωση. Αυτά τα συγκεκριμένα είχαν από 100 στα 80 ευρώ, νομίζω είναι πολύ καλή τιμή για αυτό το παπούτσι. Και είναι αυτό εδώ το ζευγάρι, τα οποία από που τα είδα, τα λάτρεψα, κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Και θεώρησα ότι είναι ένα πολύ καλό παπούτσι για μεταβατική εποχή και για καλοκαίρι φυσικά. Εγώ όμως καλοκαίρι δεν φοράω πολύ κλειστό παπούτσι. Αλλά σκέφτηκα ότι για τώρα, για το φθινοποράκι στην αρχή και για τους μήνες τώρα, είναι πολύ ωραίο έτσι με ένα τζινάκι, με ένα κολανάκι. Πάντα μου αρέσανε τα New Balance, θα θεωρώ πολύ έτσι κλασά τα παπουτσάκια ή αθλητικό street παπούτσι τέλος πάντων. Οπότε νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη για τα δωράκια μου. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που θα περάσω τη γιορτή μου εδώ στη Χίο με το γιορτή μου με τα Λίτσα. Και πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη που φέτος, παρόλο τις δυσκολίες, καταφέραμε να έρθουμε εδώ στη Χίο και να κάνουμε τις διακοπές μας. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμασταν και εγώ και ο Γιώργος, γιατί έχει κουραστεί πάρα πολύ με τη δουλειά, αλλά και εγώ το χρειαζόμουν πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν θα σας πάρω μαζί μου, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκδρομή, την οποία θέλουμε να την κάνουμε εδώ και μέρες. Έχουμε και φίλους εδώ στη Χίο, οπότε θα πάμε με ένα φιλικό ζευγάρι. Θα πάμε στα Μεστά, αλλά θα ξεκινήσουμε, θα πάμε στις παραλίες Αυλωνιά και από Θήκα. Λογικά και από Θήκα θα πάμε. Θα πάμε να ρίξουμε δύο βουτιές σε αυτές τις παραλίες και μετά θα φύγουμε να πάμε στα Μεστά, να περπατήσουμε και το υπέροχο και γραφικό κολιοδάκι των Μεστών. Και λέμε να πάμε και στο Μουσείο της Μαστίχας, το οποίο εγώ δεν έχω πάει ξανά. Και θέλουμε να κάτσουμε και για φαγητό κάπου εκεί. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, θα δούμε και θα περάσουμε δηλαδή από τα μαστιχοχώρια, θα δούμε τους σκήνους. Αν θέλετε έτσι να μάθετε κάτι παραπάνω για τη Χίο, να πάρετε έτσι το feeling της Χίου, μπορείτε να δείτε κάποιες παλαιότερες ταινίες του Δήμου Αυδελιώδη. Η μία είναι το δέντρο που πληγώναμε, το 86 νομίζω, είναι παλιά ταινία. Όταν γεννήθηκα εγώ το 86. Που στην ουσία δείχνει πράγματα για τη μαστίχα, για την παραγωγή της μαστίχας. Το δέντρο που πληγώναμε εννοεί που το κεντάνε και βγάζει το δάκρυ ο σκήνος, που είναι μαστίχα.
Πάρα πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα σου μεταδίδει. Εντάξει, αν έχεις έρθει και στοιχείο το βλέπεις διαφορετικά. Και επίσης ο ίδιος έχει κάνει και μια άλλη ταινία, την Ιερνή Σύναξη των Αγροφυλάκων, που είναι πάρα πολύ ωραία επίσης στοιχειώτικη ταινία και σου δείχνει έτσι πολλά πράγματα από τις διαφορετικές εποχές και τους ανθρώπους εκεί στοιχείο. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες και οι δύο, αν θέλετε να τις δείτε. Αν είστε χιώτισες, μπορεί να τις έχετε δει ήδη. Έχω πάρα πολλές φίλες χιώτισες που μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram και τις ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις τους. Αυτά λοιπόν θα σας πάρω μαζί μου σήμερα και σας αφήνω τώρα για να πάω να ετοιμάσω γρήγορα τα πραγματάκια μας. Τα λέμε λοιπόν στη συνέχεια. I got you, you got me, we are two, too lucky, Emily, your name spells home, since the day you were born, you have always known, when I need you the most. Oh ho, oh ho. My best friend God sent, my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Different dads, but we're just as happy. Remember when you were five, every day by my side. Oh ho, oh ho. My best friend God sent, my own good fortune. You know you are. Double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Oh, every time life gets rough, you know you are. The one that picks me up, the one that fills my cup. You know you are. And we are inseparable. Felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like adults, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart. Oh, than we did.
keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll. Και πάλι είναι αρκετές μέρες αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι τι έχω τραβήξει την τελευταία φορά, έτσι όπως τραβάω αυτό το vlog. Σήμερα είναι 15 Αύγουστος. Σας μίλησα και το πρωί στην παραλία, αλλά δεν ξέρω αν θα βάλω τα πλάνα από την παραλία, γιατί είχε και μουσική, είχε και αέρα. Οπότε φανταζόμαι δεν έχουν βγει και ό,τι καλύτερο. Έχω ετοιμαστεί γιατί θα πάμε μια βολτίτσα εδώ στο κάμπο και έχουμε να κάνουμε και μια επίσκεψη αργότερα. Είναι πολύ γιορτινή μέρα. Γιορτάζω και εγώ, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί το όνομά μου είναι Μαρία Ελένη, Μαρία Λένα. Οπότε είναι γιορτινή μέρα για εμάς, αλλά θέλω να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Στην ουσία πραγματικά γιορτάζει όλη η Ελλάδα σήμερα, το 15 Αύγουστο. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις Μαρίες, στους Μάριους, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες. Τι ωραίο αγάπη μου, τέλειο. Μπράβο Ναταλία. Ναι, θα βλέπετε Ναταλία. Καλά, φοβερά όλα αυτά που φοράς, Ναταλία μου. Μπράβο, μπράβο. Δες εσύ τα αξεσουάρ σου, δες τα. Όχι, τη μαμά, Ναταλία. Τώρα, θα έρθω κι εγώ. Να την κλείσει, μαμά. Ναι, τώρα θα κλείσει την κάμερα η μαμά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες, όπως έλεγα πριν. Εύχομαι υγεία, να είμαστε καλά και του χρόνου να γιορτάσουμε αυτή την μέρα. Και σήμερα πήγαμε σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο Βύρι, στον Άγιο Γιάννη κοντά. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφη παραλία με πολύ ωραίο beach bar, το οποίο το αγαπούσα από παλιά και μπορέσαμε και το επισκεφτήκαμε και σήμερα. Και αύριο θα πάμε μια άλλη εκδρομή, θα σας μιλήσω όμως αύριο για αυτή την εκδρομή. Θα πάμε μάλλον προς τον Αγώ ή προς το Γιώσονα, κάπου εκεί. Όπα, θα κλείνει και το παντζούρι τον αέρα. Οπότε θα σας αφήσω προς το παρόν να πούμε τη βολτίτσα μας στο κάμπο και θα τα πούμε αύριο στην αυριανή εκδρομή που θέλω να σας πάρω μαζί μου, να δούμε πάλι όμορφες θάλασσες και ωραία μέρη. Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει αυτό το vlog, δεν ξέρω πραγματικά πώς θα βγει. Ελπίζω να μπορέσω να δέσω ωραία αρμονικά τα πλάνα μεταξύ τους και να μην είναι βαρετό, γιατί δεν σας μιλάω πάρα πολύ, έχω πολλές εικόνες, δεν ξέρω καθόλου πώς θα βγει. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. A bit lighter and freer.
εδώ στο Πολυχώρο στο Άγιο Γάλας και είναι πανέμορφα πραγματικά. Το Άγιο Γάλας είναι σχεδόν το βορειότερο σημείο. Ναι, αγάπη μου, το Άγιο Γάλας είναι σχεδόν το βορειότερο σημείο εδώ στη Χίο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πανέμορφα, είναι δροσερά γιατί έχει όλα αυτά τα φυτά από πάνω. Και είναι ήρεμα. Εν τω μεταξύ έχει ένα καφέ κάτω παραδοσιακό, το οποίο παίζει πάρα πολύ ωραία μουσική. Και λέμε να κάτσουμε και λιγάκι. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything so much easier. We don't need to work so hard, we don't need to act strong. It's been too long. Εκδρομή που θα σας έχω δείξει λογικά μέχρι τώρα. Πήγαμε στο Άγιο Γάλας, ένα από τα βορειότερα μέρη της Χίου. Κάναμε περίπου 2 ώρες για να φτάσουμε, είναι αρκετά μακρινή διαδρομή. Αλλά απολαύσαμε τη διαδρομή γιατί είδαμε πάρα πολύ ωραία μέρη. Περάσαμε από πάρα πολύ ωραία μέρη, μας αποζημίωσε το μέρος όταν φτάσαμε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πολυχώρο εκεί στο Άγιο Γάλας, έχει και κάτι ωραία σπήλαια. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα με τη μικρούλα. Ίσως κάποια άλλη χρονιά να είμαστε καλά, όταν η Ναταλία θα είναι μεγαλύτερη. Πραγματικά λατρέψαμε αυτό το μέρος, τον Πολυχώρο και στο Άγιο Γάλας. Είχε κάτι φοβερά δέντρα, είχε νερά, είχε πάπιες, είχε κάτι ωραία παιχνίδια. Έτσι η Ναταλία ενθουσιάστηκε με το χώρο εκεί. Κάτσαμε, πιάμε ένα γρήγορο καφέ και μετά φύγαμε και πήγαμε στα Λιμιά για μπάνιο, που είχε πάρα πολύ ωραία θάλασσα και κάτσαμε και για φαγητό. Και στην επιστροφή περάσαμε και από Ανάβατο. Πήγαμε λίγο, περπατήσαμε, προσπαθήσαμε με την Ναταλία γιατί πότε ο ένας την είχε αγκαλιά από το άλλος. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό, αλλά πραγματικά ήταν υπέροχα. Θέλαμε να περάσουμε και από το Αυγόνημα, να μπούμε μέσα δηλαδή, αλλά είχε πάει αργά το απόγευμα και ήμασταν ήδη κουρασμένοι και εμείς και η Ναταλία πολύ. Από την πολύ αγκαλιά και κουβάλιμα, οδήγημα κτλ. Και το αφήσαμε, είπαμε. Να είμαστε καλά άλλη χρονιά, θα πάμε στο Αυγόνημα. Δεν είναι πολύ μακριά ούτως ή άλλως, αφού κάναμε αυτή τη διαδρομή προς Άγιο Γάλας. Είναι κοντά στην Αγία Μαρκέλα. Στην Αγία Μαρκέλα όμως έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές άλλες χρονιές, οπότε είπαμε φέτος να πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε ξαναπάει και γι' αυτό επιλέξαμε το Άγιο Γάλας και περάσαμε από πολύ ωραία χωριά καθώς πηγαίναμε. Περάσαμε από τη Βόλισσό, αλλά περάσαμε και από τις Τρύπες, από την Παρπαριά. Και άλλο ένα χωριό το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ ωραία χτεσινή εκδρομή, άξιζε πάρα πολύ τον κόπο. Είδαμε πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραία χωριουδάκια, πάρα πολύ ωραία μέρη και πολύ ωραίες θάλασσες, παραλίες. Με ξενάγησε και ο Γιώργος, μου δείχνει πράγματα, μου λέγε δες εκεί, δες εδώ. Είχε πάρα πολλά μέρη να δούμε. Και σήμερα πεταχτήκαμε το πρωί στη χώρα.
για να κάνουμε κάποια ψώνια. Ήθελα να πάρω κάτι δωράκια πριν φύγουμε. Σε λίγες μέρες φεύγουμε και ήθελα να τελειώσω με αυτό το κομμάτι. Ήθελα να πάρω κάποια ούζα για τον μπαμπά μου, ο οποίος είναι φαν του ούζου και τι καλύτερο από το χειροτικό ούζο. Πήραμε απαλαρίνα και πήγα και πήρα και γλυκά του κουταλιού από το κοράκι, που είναι έτσι αρκετά διάσημος εδώ στο Χίο, τα γλυκά του κουταλιού του. Πήρα να δοκιμάσω και ένα υποβρύχιο μαστίχα και πήρα πάρα πολλά τα οποία μου τα έχουν συσκευάσει γλυκά του κουταλιού. Πήρα άνθος λεμονιάς, πήρα αμύγδαλο, μανταρίνι χιώτικο. Έχω πάρει πάρα πολλά εδώ. Κάποια θα κρατήσουμε εμείς, κάποια θα δώσω στη μαμά μου. Μπορεί να κάνω και κάποιο δώρο, οπότε πήρα αρκετά τέτοια. Μ' αρέσει που τα τυλίγουν μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο χαρτάκι. Και το γλυκό φιστίκι είναι διάσημο του κουταλιού εδώ στο Χίο. Πήραμε και στην απαλαρίνα και πήραμε και από εκεί. Πήρα ούζο μπουκάλι, το παραδοσιακό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για τον μπαμπά μου. Πήρα ένα τέτοιο και το πήρα και πήρα και για μας, πήραμε και για μας να πούμε. Και του πήρα και το μπλε, το κλασικό. Αυτό. Οπότε πήραμε και αυτά εδώ τα ουζάκια που θέλουμε να τα κάνουμε δώρο. Πήρα και για μένα μαστίχα λιγέρ που είναι τα αγαπημένα μου. Και εντελώς τυχαία, βρήκα και αυτό εδώ. Κοιτάξτε, κρατάω το λαστιχάκι της Ναταλής του. Βρήκα και αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω να το ξέρετε εσείς οι χιώτισες. Θα ήθελα να μου πείτε. Λέγεται ροδόσταμο Χίου. Και είναι κάτι σαν καλλιντικό. Σαν ροδόνερο είναι. Δεν μου δείσω, παιδιά. Ροδόνερο είναι, σίγουρα. Το βάζεις στο πρόσωπο. Και ήθελα να το δοκιμάσω, ήταν πολύ οικονομικό, έκανα κάπου 1,30, 1,20, κάτι τέτοιο και πήρα έτσι ένα μπουκαλάκι να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Και αν μου αρέσει θα ξαναπάρω την άλλη φορά που θα ξανάρθω. Εγώ τελικά θα γυρίσω με την Αταλίτσα με αεροπλάνο μια μέρα νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε, γιατί αποφασίσαμε τελευταία στιγμή να κλείσουμε εισιτήρια με αεροπορικά. Για μένα και την Αταλία και ο Γιώργος θα γυρίσει κανονικά όπως ήταν στο πρόγραμμα, γιατί πρέπει να φέρει πίσω και το αυτοκίνητο την επόμενη μέρα. Σήμερα θα πάμε στην Αγία Φωτιά, στην Αγία Φωτεινή, κοντινό μπάνιο θα κάνουμε, να ξεκουραστούμε λίγο από την εκδρομή και αύριο θα πάμε στον Αγό μάλλον, που θέλαμε να πάμε εχθές, αλλά τελικά αποφασίσαμε να αλλάξουμε την εκδρομή και πήγαμε στο Άγιο Γάλλας. Οπότε λογικά αύριο με το καλό θα πάμε στον Αγό και στη Λαγκάδα και θα είναι η τελευταία εκδρομούλα που θα κάνουμε έτσι πιο μακρινή για αυτό το... για τις φετινές διακοπές μας στη Χίο. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόν να πάω να συμμαζέψω λίγο το σπίτι έτσι ώστε να ετοιμαστούμε και να πάω να κάνουμε το μπανάκι μας. Σας φιλώ! You knew all the answers and knew what to come.
σας και πάλι και είμαι πάλι στο γνώριμο σημείο εδώ στο σπίτι, στην Αθήνα. Γυρίσαμε μόλις με την Ναταλίτσα, η Ναταλία δεν είναι εδώ, την έχει ήδη πάρει ο παππούς και η γιαγιά. Ήρθε και με πήρε ο πατέρας μου από το αεροδρόμιο και την πήρανε για να μπορέσω εγώ εδώ να κάνω τις πρώτες δουλειές, γιατί θεώρησα ότι είναι καλή ευκαιρία αφού αύριο έρχεται ο Γιώργος με το καλό, με το αυτοκίνητο, με το πλοίο. Εγώ να κάνω την καθαριότητα, θέλω να κάνω τα μπαλκόνια και να κάνω μια καθαριότητα, αν και είχα καθαρίσει το σπίτι πριν φύγουμε, οπότε γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Απλά θέλω να κάνω τα μπαλκόνια καλά και να βάλω και τα πρώτα πλυντήρια, γιατί έφερα και τα άπλυτα μαζί αφού είχαμε αποσκευές. Σκέφτηκα να φέρω τα πρώτα άπλυτα για να ξεκινήσω με τα πλυντήρια να ξεμπερδεύω, να μην το έχω έννοια. Επίσης, είμαι αρκετά χαρούμενη γιατί πήγε πάρα πολύ καλά το ταξίδι με την Ναταλία. Ήταν το πρώτο της ταξίδι με αεροπλάνο και πραγματικά δεν έκλαψε καθόλου. Λίγο στην αρχή, όταν πήγαμε να βγούμε στο αεροπλάνο, μου έλεγε πού πάμε, στο πατάνο, γιατί το λέει πατάνο το αεροπλάνο η Ναταλία. Έτσι λέω, ναι, θα ταξιδέψουμε, θα μπούμε στο πατάνο και θα φύγουμε. Εκεί μου έλεγε ότι όχι, δεν θέλω, να πάμε με τα πόδια. Έτσι λέω, με τα πόδια είναι λίγο δύσκολα πτυχία να γυρίσουμε. Το ξεπέρασε γρήγορα όμως, γιατί μετά της έκανε εντύπωση το τραπεζάκι, η ζώνη, το παράθυρο, όλα αυτά, παίζαμε με αυτά. Σε κάποιες φάσεις με κοίταζε λίγο έτσι περίεργα και μου έλεγε θέλω να κατέβω, θέλω να περπατήσω, η Ναταλία θέλει να περπατήσει. Αλλά εντάξει, το ξεπέρασε γενικά, δεν έκλαψε. Ήταν ένα πολύ εύκολο ταξίδι, πολύ μικρό φυσικά, και συνειδητοποίησα πόση ταλαιπωρία γλιτώνεις ταξιδεύοντας με το αεροπλάνο με παιδί. Καλά, ούτως ή άλλως γλιτώνεις ταλαιπωρία, αλλά με το παιδάκι, ειδικά το μικρό παιδάκι, είναι αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις διακοπές. Τελευταία μέρα δεν σας μίλησα, είχαμε πάει μια φανταστική εκδρομή στον Αγό και πήγαμε και φάγαμε στο Πιτιός, σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα. Φάγαμε πεντανόστιμα χειροποίητα μακαρόνια με κόκορα κοκκινιστό, φάγαμε διάφορα άλλα με ζεδάκια. Γενικά ευχαριστηθήκαμε πολύ και εκείνη την εκδρομή. Μετά πήγαμε πολλές φορές για μπάνιο, δεν τράβηξα πλάνα σε παραλίες που ήδη σας έχω δείξει. Μέχρι και χθες κάναμε μπάνιο, δεν χάσαμε ούτε ένα μπάνιο 20 μέρες που ήμασταν στη Χίο. Οπότε θεωρώ ότι χορτάσαμε. Βέβαια θα συνεχίσουμε και με κάποια μπανάκια εδώ στο εξοχήκο, αλλά όπως για να έχεις, της θάλασσας του νησιού δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χορτάτη, πάρα πολύ έτσι γεμάτη από τις διακοπές που κάναμε και πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και τεράστια ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Οπότε έτσι νομίζω, έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες μου, έχοντας ξεκουραστεί πραγματικά, γιατί στην ουσία όσο ήμουν στη Χίο δεν έκανα τίποτα άλλο για το YouTube και αυτά, το μόνο που έκανα, είχα την κάμερα μαζί μου και πολλές φορές σας τραβούσα κάποια πλάνα και έτσι λίγο που τα λέγαμε και στο σπίτι, αλλά γενικά δεν κουράστηκα, δεν έκατσα καθόλου στον υπολογιστή. Εντάξει, συνέβαζα στο Instagram stories και εικόνες και τέτοια που μου ζητούσατε, αλλά κατά τα άλλα ξεκουράστηκα απόλυτα. Τα βίντεο που είχα προγραμματίσει να ανέβουν τα είχα ήδη φορτώσει όλα από την Αθήνα και ανεβαίνανε μόνα τους, οπότε δεν ασχολιόμουν εγώ με αυτά τα βίντεο καθόλου. Ελπίζω έτσι να σας κράτησε λίγη παρεούλα τόσο καιρό που έλειπα. Επανέρχομαι τώρα με νέες ιδέες και νέα βίντεο. Είμαι πάρα πολύ ωρεξάτη για τα νέα βίντεο. Είμαι πολύ ωρεξάτη για τη νέα σεζόν. Δυστυχώς βέβαια θα είναι μια πολύ διαφορετική, ένα διαφορετικό φθινόπωρο και πιστεύω δύσκολο χειμώνας και δύσκολο φθινόπωρο θα έρθει όσον αφορά τα μέτρα και τον κορονοϊό και γενικότερα όλο αυτό που βιώνουμε. Ελπίζω και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οπότε τώρα θέλω να σας μοντάρω τα vlog αυτά που τράβηξα. Τώρα θα είναι 1-2, δεν ξέρω πώς θα βγει, πόσο θα βγει. Και μετά θα επανέλθω με νέα βίντεο. Μου έχετε πει ότι σας έχουν λείψει τα vlog εδώ τα καθημερινά. Θα επανέλθω με vlog, θα επανέλθω με τη φθινοπορεινή σεζόν που ανυπομονώ πραγματικά για το φθινόπωρο. Επειδή χόρτασα πάρα πολύ το καλοκαίρι, ανυπομονώ για τον φθινοπορεινό καιρό. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, φθινόπωρο συνήθως δεν βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ελπίζω ότι κάτι θα δούμε φέτος, γιατί πέρυσι φθινόπωρο δεν είχαμε. Ανυπομονώ για τη διακόσμηση τη φθινοπορεινή, τα βίντεο. Έχω ήδη παραγγείλει κάποια πραγματάκια για το περχόμενο φθινόπωρο. Έχω παραγγείλει τα φθινοπορεινά μου κεριά. Έχω κάνει κάποιες αγορές
και θα τις μοιραστώ σύντομα μαζί σας. Και επίσης σίγουρα θα σας δείξω και κάποιες προτάσεις για back to school, γιατί μπορεί η Ναταλίτσα να είναι μικρούλα και να μην πάει ακόμα παιδικό σταθμό, γιατί δεν θα την πάω φέτος, θα την πω του χρόνου. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας κάνω προτάσεις, οπότε παρέα με τα Nika's Paper θα σας κάνουμε και προτάσεις για back to school επιλογές, οπότε stay tuned και γι' αυτό. Stay tuned για διακοσμήσεις, για DIY, θα έχουμε πάρα πολλά ωραία βίντεο φέτος, αρκεί να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα αυτό. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας κράτησα καλή παρεούλα, να σας άρεσαν τα βιντεάκια αυτά από τυχείο, αυτό το πανέμορφο νησί πραγματικά που το έχω αγαπήσει σαν να είναι τόπος μου. Αυτά λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και σας εύχομαι με το καλό, καλό και όμορφο φθινόπωρο. Φιλάκια πολλά! 'Cause you and I, we got the vibe.